Θα ξεκινήσω, αν θέλετε, από το πιο επίκαιρο από τα ερωτήματα που θέσατε, που αφορά τη λειτουργία των παιδικών σταθμών και των υπόλοιπων δομών, την περίοδο τώρα που διανύουμε και την περίοδο του τελευταίου διμήνου, γιατί οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν μέχρι 31 Ιουλίου, πώς θα λειτουργήσουν. Αυτό που θα κάνουμε είναι ότι κάναμε σε όλη τη φάση της διαχείρισης. Ακούμε, συμβουλευόμαστε και εμπιστευόμαστε την Επιτροπή, νομίζω, κορυφαίων επιστημόνων, η οποία εκδίδει τις σχετικές οδηγίες. Οι οδηγίες έχουν δοθεί και έχουν ανακοινωθεί. Ήδη χθες στο Υπουργείο Εργασίας, η κυρία Μιχαηλίδου, η αρμόδια υφυπουργός, εξέδωσε εγκύκλιο, η οποία αφορά κυρίως το θέμα το ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ και τον τρόπο λειτουργίας, την οποία μπορείτε να την αναζητήσετε και να την δείτε. Σε γενικές γραμμές και στη συντριπτική πλειοψηφία των ρυθμίσεων και των, που περιλαμβάνει, είναι ακριβώς τα ίδια που θα εφαρμοστούν και στους παιδικούς σταθμούς. Θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Και θα μου επιτρέψετε να επικαλεστώ την κουβέντα όταν συζητιόταν ο 46-74, στις αρχές Μαρτίου, όταν ερχόταν το κύμα της πανδημίας εδώ πέρα, είχε γίνει ένας διάλογος μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κ. Καραθανασόπουλου του ΚΚΕ και του Υπουργού Εσωτερικών του κ. Θεοδωρικάκου, τι θα γίνει αν κλείσουν τα σχολεία. Και εκεί τότε ανακοινώθηκε ότι θα ληφθούν τα μέτρα για όλους τους γονείς οι οποίοι έχουν παιδιά στο σχολείο και τα οποία θα κλείσουν. Και πράγματι, μόλις έκλεισε οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δομές, θεσπίσαμε μία νέα κατηγορία άδειας, την άδεια ειδικού σκοπού, η οποία με ελάχιστη επιβάρυνση της κανονικής άδειας του εργαζομένου μπορούσε να παραμείνει στο σπίτι προκειμένου να είναι κοντά στο παιδί του τις μέρες που δεν έχει σχολείο. Και κάνουν σχεδόν η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων που έχουν παιδιά έως τρίτης γυμνασίου, κάναν χρήση αυτού του μέτρου. Και αυτό το μέτρο συνεχίζει και τώρα να υπάρχει σχετικά με, με το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς. Και επίσης, επειδή ανοίγουν τα σχολεία, αλλά δεν ανοίγουν τα ολοήμερα δημοτικά και νηπιαγωγεία, οι ίδιοι γονείς μπορούν να κάνουν και χρήση μειωμένου ωραρίου, να φεύγουν νωρίτερα από την υπηρεσία τους, προκειμένου να παραλαμβάνουν το παιδί το οποίο δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει το ολοήμερο. Άρα λοιπόν και τώρα, και για το Σεπτέμβριο, που αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αβεβαιότητα, γιατί ακόμα δεν έχουμε όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα, θα εξετάσουμε και θα προχωρήσουμε με βάση εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων. Σας διαβεβαιώνω ωστόσο ότι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου να ασφαλιστεί και η υγεία των παιδιών φυσικά, των γονέων τους και ασφαλώς και των εκπαιδευτικών που απασχολούνται σε αυτές τις δομές. Τώρα, για το δεύτερο ερώτημα. Είχαμε πει και προεκλογικά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι στόχος είναι κανένα παιδί εκτός παιδικού σταθμού, το οποίο είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο και το οποίο εργαζόμαστε σκληρά για να το υλοποιήσουμε. Πώς? Δίνουμε τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων παιδικών σταθμών. Περνάμε μάλιστα μία διάταξη στην κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, η οποία συζητείται σήμερα στην Επιτροπή της Βουλής, την αρμόδια Επιτροπή, και την Παρασκευή στην Ολομέλεια, που δίνουμε στους Δήμους να προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς στην προσαρμογή των παιδικών σταθμών στο νέο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας. Όπως είναι η πυρασφάλεια, όπως είναι οι συνθήκες που επιβάλλονται από το προεδρικό διάταγμα που υπάρχει. Παράλληλα, συνεχίζεται το πρόγραμμα και την επόμενη χρονιά, το πρόγραμμα εναρμόνισης της οικογενειακής ζωής, το οποίο είχε χρηματοδοτηθεί για το 2019-20, για το σχολικό έτος που τελειώνει, με συνολικά 279 εκατομμύρια ευρώ. Κάνανε χρήση περίπου 172.000 αιτήσεις, από τις οποίες 156.000 περίπου γίνανε δεχτές. Προχωράμε και μέσα από το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, αλλά και με οποιοδήποτε άλλο εργαλείο έχουμε, στην ανέγερση και αποκατάσταση και νέων παιδικών σταθμών. Θέλουμε και ενθαρρύνουμε τους Δήμους να προχωρήσουμε, το οποίο εξετάζουμε και περιπτώσεις ακόμα και να πληρώσουμε και την αξία παλωτρίωσης οικοπαίδου, να προχωρήσουν σε παιδικούς σταθμούς. Πολλοί από αυτούς μπορούν να ενταχθούν πιθανόν και σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αν συνδυάζουν βιοκλιματικά στοιχεία και τα σχετικά. Άρα λοιπόν προχωράμε συντεταγμένα, προχωράμε μεθοδικά και θα έλεγα ότι προχωράμε με στόχο να καλύψουμε και όλο περισσότερες οικογένειες, λαϊκές οικογένειες πιθανόν όπως λέτε, γιατί έχουν περισσότερη ανάγκη. Εξετάζουμε ακόμα και τη δυνατότητα, το οποίο υπάρχει ένας σημαντικός αστερίσκος που αφορά την πραγματική χωρητικότητα των παιδικών σταθμών, αν υπάρξουν μέτρα, τα ίδια μέτρα για τον κορονοϊό, για τη νέα χρονιά, να δούμε πώς μπορούμε να καλύψουμε και τα παιδιά των δημοσίων υπαλλήλων, τα οποία εξαιρούνται από τη συγκεκριμένη πρόσκληση. Σας ευχαριστώ.